Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μόλις 6 εβδομάδες από την ανάληψη των πρωθυπουργικών του καθηκόντων, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια απίστευτα δύσκολη κατάσταση, με τον διχασμό για το άτακτο Brexit να κλονίζει την κυβέρνησή του και το κόμμα των συντηρητικών. Η ήττα του ήταν βαριά στη χθεσινοβραδινή ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων, επί του σχεδίου νόμου για την αποτροπή της αποχώρησης χωρίς συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να αντιμετωπίζει την μη συμφωνία για το Brexit ως φυσική καταστροφή. Στα χέρια των βουλευτών της Βουλής των Κοινοτήτων περνάει πλέον η διαδικασία του Brexit, καθώς μετά τη χθεσινοβραδινή μαραθώνη έκτατη συνεδρίαση, οι βουλευτές αποφάσισαν να υπερψηφίσουν ένα νομοσχέδιο που θα καθιστά αδύνατη την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς προηγουμένως να έχει υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η έκτακτη συζήτηση έλαβε χώρα καθώς βουλευτές των αντιπολιτευόμενων κομμάτων που τάσσονται κατά της ασύντακτης εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και αντάρτες των συντηρητικών, προσπαθούν να προλάβουν τα μικρά χρονικά περιθώρια, καθώς ο κύριος Τζόνσον σκοπεύει να κλείσει το κοινοβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα. Στη Μεγάλη Βρετανία, το κοινοβούλιο ήθιστε να κλείνει για ένα χρονικό διάστημα κάθε φθινόπωρο και να συνέρχεται εκ νέου σε σώμα μετά τη λεγόμενη ομιλία της Βασίλισσας. Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση, ο Μπόρις Τζόνσον έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός της χώρας που χάνει στην πρώτη του ψηφοφορία στο κοινοβούλιο από το 1894. Εν τω μεταξύ, ο Τζόνσον έχει ήδη απολέσει την πλειοψηφία. Η κίνηση του βουλευτή των Τόρις Φιλιπ Λι να μετακινηθεί χωροταξικά και να καθίσει με τους φιλοευρωπαίους φιλελεύθερους δημοκράτες ήταν το ξεκίνημα των αποχωρήσεων. Συνολικά 21 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος στράφηκαν με την ψήφο τους κατά της κυβέρνησης. Ακολούθησε η διαγραφή τους. Ο Πρωθυπουργός, όπως ανακοίνωσε μετά το τέλος της ψηφοφορίας, θα πάει σε εκλογές με πιθανότερη ημερομηνία την 14η Οκτωβρίου, δύο εβδομάδες περίπου δηλαδή πριν από την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε μάλιστα νέα επίθεση στους εργατικούς και τον Τζέρεμι Κόρμπιν, λέγοντας πως κάνει ότι του πουν οι Βρυξέλλες. Το επόμενο βήμα μετά την νίκη των ανταρτών και της αντιπολίτευσης είναι να κατατεθεί προς έκριση το νομοσχέδιο που θα απαγορεύει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία. Οι φόβοι για το Brexit χωρίς συμφωνία κλιμακώνονται στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε πως είναι όλο ένα περισσότερο ευκρινής πιθανότητα. Σε έγγραφό της, η Κομισιόν εισηγείται να προσφερθεί οικονομική βοήθεια σε επιχειρήσεις, εργαζόμενους και αγρότες σε περίπτωση που το σενάριο γίνει πραγματικότητα. Επαναλαμβάνει την εκτίμησή της πως το Brexit χωρίς συμφωνία θα πλήξει πολύ πιο σκληρά την οικονομία της Βρετανίας από ότι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη υπολογίζει ότι αυτή η εξέλιξη θα στήγιζε σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ στη Βρετανία άμεσα λόγω απολεσθέν των εσόδων από τις εξαγωγές της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα έχει επίσης μεγάλα έμεσα κόστη. Το σενάριο αυτό χαρακτηρίζεται εφιάλτης στους οικονομικούς κύκλους που προβλέπουν απογείωση του πληθωρισμού, κατάρρευση της λίρας και ύφεση. Και ενώ στο εσωτερικό του Westminster συντελούνται πολιτικές ανακατατάξεις με τον Boris Johnson και την αντιπολίτευση να ετοιμάζονται για μια νέα μεγάλη μάχη, πολίτες συνεχίζουν να διαδηλώνουν, καταγγέλλοντας τον Boris Johnson για σταδιακή κατάλυση της δημοκρατίας. Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, οι μεταρρυθμίσεις και το μεταναστευτικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ολλανδό ομόλογό του Μαρκ Ρούτε στη Χάγη. Είναι η τρίτη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού σε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα μετά το Παρίσι και το Βερολίνο, με την οποία θα συνεχίσει την προσπάθεια να αλλάξει την εικόνα της χώρας, περνώντας, όπως αναφέρεται, από τη διπλωματία της επαιτίας στη διπλωματία της αξιοπιστίας. Με την επίσκεψη στη Χάγη και τη συνάντηση με τον Μαρκ Ρούτε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τον πρώτο κύκλο των επισκέψεών του με στόχο να αλλάξει το αφήγημα για τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρώπη και να ανακτήσει η χώρα την αξιοπιστία της. Η Ολλανδία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διατηρεί μια ενδιάμεση και συμπληρωματική ενίοτε θέση ανάμεσα στο Βερολίνο και το Παρίσι. Στις συναντήσεις του, ο Πρωθυπουργός στέλνει το μήνυμα ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα, έχει αφήσει πίσω την κρίση και μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης, ενώ συμμετέχει στις δύο μεγάλες συζητήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη και το προσφυγικό. Όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη, είναι ενδεικτικό ότι κατά τη χθεσινή συνάντηση η Ολλανδική πλευρά έδειξε ισχυρό ενδιαφέρον για το μεγάλο επενδυτικό φόρουμ με έμφαση στην πράσινη ενέργεια που εξαγγέλθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Βερολίνο, όχι μόνο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και για το φυσικό αέριο συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στο μεταναστευτικό που συζητήθηκε
επεκταμένα και οι δύο πρωθυπουργοί αναφέρθηκαν και στις δηλώσεις τους, σημειώθηκε προσέγγιση στην ανάγκη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, ιδίως μεταξύ των χωρών της ζώνης Σέγγεν. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο βασικές αρχές που διέπουν τις προτεραιότητες γύρω από το μεταναστευτικό είναι αυτές της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Η πρώτη αρχή, η αλληλεγγύη, αφορά τον δίκαιο καταμερισμό όσων δικαιούνται άσυλο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή της υπευθυνότητας αφορά τη φύλαξη των θαλασσίων και εν γέννη των ευρωπαϊκών συνόρων από τα κράτη-μέλη της με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών αρχών, αλλά και την ανάγκη καταπολέμησης των κυκλωμάτων διακινητών από τις χώρες εισόδου. Ιδίως για την εφαρμογή της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που είχε ολοκληρωθεί, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί Ολλανδικής Προεδρίας, συμφωνήθηκε η Ελλάδα να ενισχύσει τις επιστροφές και να καταστεί σαφές στην Τουρκία ότι οφείλει να συγκρατήσει τις ροές, ελέγχοντας τα δίκτυα των διακινητών. Κάτι που, όπως ανέφερε ο Ολλανδός Πρωθυπουργός, είναι και προς το συμφέρον της ίδιας της Τουρκίας για τις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής λέγοντας ότι δεν νοείται αλληλεγγύη όταν δεν συμμετέχουν όλες οι χώρες στην κατανομή των βαρών του προσφυγικού, ενώ προσπορίζονται τα ωφέλη από την ελεύθερη διακίνηση στη ζώνη Σέγγεν. Ενδεικτικό του καλού κλίματος που επικράτησε στην Χάγη ήταν η σαφής δήλωση του Μαρκ Ρούτε ότι έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στη νέα κυβέρνηση, ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες και ότι υπάρχουν σχέδια για συνεργασία. Ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας δήλωσε ότι η χώρα του διαθέτει την τεχνογνωσία σε τομείς όπως η ενέργεια και ο αγροτοδιατροφικός τομέας και έχει τη βούληση να βοηθήσει την Ελλάδα στην προσπάθειά της για μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη. Συμφώνησε δε πλήρως με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποπληρωθεί το ελληνικό χρέος είναι η ανάπτυξη. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη νέα ελληνική κυβέρνηση ότι θα τηρήσει τις συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα. Η ελληνική αντιπροσωπεία θεωρεί ότι οι δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Ρούτε επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα ανακτά την αξιοπιστία της που θα της επιτρέψει στον κατάλληλο χρόνο να θέσει τα ζητήματα του χρέους και των πρωτογενών πλεονασμάτων. Όπως αναφέρθηκαν κυβερνητικές πηγές στις συναντήσεις κατηδίαν και των δύο ηγετών και ακολούθως αντιπροσωπιών που διήρκησαν συνολικά περίπου 2 ώρες, εκφράστηκε συναντήληψη για την ανάγκη συντονισμένης δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία που προκαλούνται μεταξύ άλλων από την αβεβαιότητα ενός άτακτου Brexit και την ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ με την Κίνα. Επίσης, τονίστηκε η σημασία δράσεων μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, η οποία εκτός από πρόκληση συνιστά και ευκαιρία ανάδειξης ενός νέου οικονομικού μοντέλου με έμφαση σε φιλικότερες προς το περιβάλλον επενδύσεις και στην κυκλική οικονομία. Τέλος, στη συνάντηση καταγράφηκε η συνέχιση της τουρκικής προκλητικότητας και παραβατικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο παρά την ισχυρή αντίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η σημασία και η επιρροή της Ολλανδίας, καθώς αποτελεί τον μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στην Τουρκία. Συνολικά 7 αλλοδαποί που έχουν χαρακτηριστικά τζιχαντιστών και τρομοκρατών συνελήφθησαν στη χώρα μας. Την περίοδο 2017-2019 αποκάλυψε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απαντώντας σε ερώτηση που του έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην αποκάλυψη ότι την τελευταία τριετία έχουν γίνει στη χώρα μας 7 συνολικά συλλήψεις ατόμων που χαρακτηρίζονται ύποπτοι για τζιχαντιστική δράση, προχώρησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Στην ερώτησή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Βελόπουλος ζητούσε να ενημερωθεί η Βουλή τι είδους μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να κλείσουν οι πύλες εισόδου από τα νησιά του Αιγαίου και τον και πώς οι μαχητές του ISIS έχουν εντοπιστεί εντός της ελληνικής επικράτειας και σε ποια μέτρα έχει προβεί το Υπουργείο εναντίον τους. Ο Υπουργός στο έγγραφό του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κατά το χρονικό διάστημα ετών 2017 έως 2019 έχουν συλληφθεί είτε δυνάμει ευρωπαϊκών και διεθνών ενταλμάτων σύλληψης, είτε επειδή προέκυψε προανακριτικά εμπλοκή τους στις ανωτέρω περιγραφόμενες δραστηριότητες, συνολικά 7 αλλοδαποί. Σε άλλο σημείο, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημειώνει πως δίνονται κατευθύνσεις στους αστυνομικούς των περιφερειακών υπηρεσιών και ειδικότερα αυτών της πρώτης γραμμής για τη διενέργεια μεθοδικών ελέγχων, τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση για τυχόν εντοπισμό ύποπτων εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων, αναλύουν και αξιολογούν οποιαδήποτε πληροφορία περιέλθει σε γνώση του σχετικά με τη δράση εξτρεμιστών Ισλαμιστών και διεξάγουν επισταμένους ελέγχους στα άτομα που διέρχονται από τις ζώνες ευθύνης τους. Επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Επιπλέον πραγματοποιούνται σχετικές εκπαιδεύσεις του αστυνομικού προσωπικού και ιδίως σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης που ενδεχομένως να οδηγήσουν στο βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία με απότερο σκοπό την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων ατόμων και δραστηριοτήτων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
Άστραψε και βρόντιξε η φόφη γεννήματά από τη Λάρισα στην ομιλία της για την 45η επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Κάλεσε όποιον αμφισβητεί τις πολιτικές της επιλογές να έρθει στο κίνημα αλλαγής και να θέσει θέμα ηγεσίας. Με ένα απόσπασμα από τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, ξεκίνησε την ομιλία της στη Λάρισα η φόβη γεννηματά, με την οποία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για τα 45 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Φέτος η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη συνεισφορά του ΠΑΣΟΚ στους αγρότες και στις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ήρθε η ώρα να περάσουμε από την παθητική αναμονή στην ενεργό λαϊκή παρουσία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας μας. Για να απολαμβάνει ο αγρότης το προϊόν του ιδρώτα του και της γης του. Για να απολαμβάνει ο εργάτης, ο βιοτέχνης, ο μισθωτός, ο υπάλληλος, ο απλός Έλληνας, το προϊόν του μόχθου του. Για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η εντυπωσιακή εισοδηματική ανισότητα ανάμεσα σε γεωγραφικές περιφέρειες και κοινωνικά στρώματα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη Ελλάδα. Απάντηση σε υψηλούς τόνους απευθυνόμενη σε όσους επιχειρούν να αμφισβητήσουν τη συνεισφορά του ΠΑΣΟΚ στο κίνημα αλλαγής. Κάποιοι ξαφνικά θυμήθηκαν να δηλώσουν ότι αγωνιούν για το ΠΑΣΟΚ και το μέλλον του. Δεν αγωνιούσαν όταν το ΠΑΣΟΚ έφτασε εκλογικά στο 4% και δημοσκοπικά στο 2,8%. Δεν αγωνιούσαν για την κατάληψη του χώρου από το ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση. Αγωνίουν τώρα, που επιτέλους πήγε στην αντιπολίτευση. Δεν αγωνιούσαν όταν ήμασταν το 7ο κόμμα, το τελευταίο στη Βουλή. Η φόφη γεννηματά πέταξε το γάντι σε όσους την αμφισβητούν, καλώντας τους να το θέσουν στα όργανα του κινήματος αλλαγής. Κανείς δεν θα παίξει με τα σύμβολα του ΠΑΣΟΚ και το συναίσθημα των ανθρώπων που το στηρίζουν. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το ΠΑΣΟΚ ως σφραγίδα διαπραγμάτευσης για τις προσωπικές του φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Δεν είναι ώρα για μάχη οπισθοφυλακής και επίδειξη δήθεν πασοκικού πατριωτισμού. Είναι ώρα μάχης για το παρόν και το μέλλον του τόπου και της παράταξης. Όποιος όμως δεν τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά και παραμένει απλά προσκολλημένος στις προσωπικές του φιλοδοξίες, ας έρθει στο κίνημα αλλαγής. Έχει διαδικασίες να θέσει θέμα ηγεσίας. 1,5 χρόνο μετά την εκλογή, από 220.000 προοδευτικούς πολίτες από τη βάση. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών, αλλά όχι άλλη εσωστρέφεια. Εντολή να απομακρυνθούν από τις ακτές και να εκενώσουν τα σπίτια τους έλαβαν εκατομμύρια κάτοικοι στη Φλόριντα, τη Νότια Καρολίνα και την Τζόρτζια, καθώς αρχές και πολίτες προετοιμάζονται πυρετοδός για την επέλαση του τυφώνα Ντόριαν στις περιοχές αυτές κατά τις επόμενες ώρες. Την ίδια ώρα, συντρίμμια και άνθρωποι σε απόγνωση συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης μέρας στις Μπαχάμες μετά από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Ντόριαν. Εκατομμύρια κάτοικοι στην Φλόριντα, την Τζόρτζια και την Νότια Καρολίνα έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από τις ακτές, από όπου αναμένεται να περάσει ο ισχυρός τυφώνας Ντόριαν τα προσεχή 24 ώρα. Αν και υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3, ο Ντόριαν εξακολουθεί να είναι πολύ επικίνδυνος και οι κάτοικοι οφείλουν να παραμείνουν στα καταφύγια, αναφέρει το τελευταίο ανακοινοθέν του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου Τυφώνων. Στη Φλόριντα, οι αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάζονται πυρετοδός για την επέλαση του τυφώνα. Επίποδος βρίσκεται και ο Ερυθρός Σταυρός, που έχει επιστρατεύσει ακόμα και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Ο τυφώνας Ντόριαν αναμένεται να πλησιάσει επικίνδυνα τις ανατολικές ακτές της Φλόριντα μέχρι σήμερα το βράδυ. Συντρίμμια, πλημμυρισμένοι δρόμοι και οικόπεδα, τόνοι λάσπης και άνθρωποι σε απόγνωση συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης μέρας στις Μπαχάμες μετά το πέρασμα του τυφώνα Ντόριαν. Το νησί Γκρέι Ταμπάκο έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Οι τοπικές αρχές ανησυχούν πως τώρα που αποκαλύπτεται το εύρος της καταστροφής, ο τραγικός απολογισμός θα ανέβει πάνω από τους 7 καταγεγραμμένους νεκρούς. Την εκτίμηση επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός του νησιωτικού συμπλέγματος, Χιούμπερτ Μίνις. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, μίλησε για
ιστορική τραγωδία, λέγοντας πως οι ανακοινώσεις βασίζονται σε πληροφορίες και έρευνες που βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Συνεργεία του Ερυθρού Σταυρού έχουν σπεύσει στο σημείο και διανέμουν ήδη πρώτης ανάγκης. Προτεραιότητά μας πλέον, μόλις πάρουμε το πράσινο φως, είναι να στείλουμε ομάδα επιτόπου για να εκτιμήσει τι δυνατότητες έχουμε, για να οργανώσουμε επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές και να παράσχουμε τη βοήθεια που θα μας ζητηθεί, λέει ο συντονιστής των συνεργείων του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, Ράφαελ Χάμουαρ. Η κινητοποίηση για την καταγραφή των αγνοωμένων γίνεται με όλα τα μέσα. Τα κοινωνικά δίκτυα κατακλείζονται με πληροφορίες για ολόκληρες οικογένειες που δεν έχουν δώσει σημεία ζωής τα τελευταία 24 ώρα. Άκρως ανησυχητικές είναι οι εικόνες με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, με τους οδηγούς να μην είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προκαλούν διάφορα ατυχήματα. Πολίτες, φορείς και επιχειρηματίες τονίζουν την ανάγκη να δρομολογηθούν λύσεις. Είναι εύκολο στη χρήση του, ευέλικτο και φιλικό προς το περιβάλλον και αποτελεί έναν έξυπνο τρόπο μετακίνησης, όπως συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, δεν λείπουν και αντιδράσεις από μερίδα πολιτών, φορέων και επιχειρηματιών που θέτουν ζητήματα ασφάλειας με φόντο τα δεκάδες ατυχήματα στους δρόμους και στο Ηράκλειο, με πρόσφατο αυτό στην παραλιακή λεωφόρο. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα, διότι δεν έχουν αριθμούς κυκλοφορίας. Δεν γνωρίζεις ποιος το ενοικίασε, διότι το επιστρέφουν όπου βρούνε. Τι γίνεται λοιπόν, το παίρνει ένας ξένος, το αφήνει όπου νομίζει αυτός. Το παίρνει ένας άλλος. Πολίτης χωρίς να το ανοίξει, αυτό αρχίζει και βαράει τρελά, έχει ένα συναγερμό και ακούτε εδώ την 25η Αυγούστου να κατεβαίνουν 10 τέτοια πατίνια με συναγερμούς, οι ξένοι φεύγουν δεξιά-αριστερά, δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Για τη νέα μόδα στους πεζόδρομους και στους δρόμους, τα ηλεκτρικά πατίνια, δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για την κυκλοφορία και την στάθμευσή τους, γεγονός που εντείνει την ανησυχία οδηγών, πεζών και φορέων. Με φόντο τις άκρως ανησυχητικές εικόνες με την χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Κίνησης Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες Γιώργος Μανδαλάκης εξέφρασε τον προβληματισμό του στην διάρκεια του πρόσφατου Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας την ανάγκη να δρομολογηθούν λύσεις. Και στην οδό Καλοκαιρινού, λεωφόρο Καλοκαιρινού, αλλά και στη λεωφόρο Δημοκρατίας, κυκλοφορούν τα πατίνια ελεύθερα και είναι μέσα στην σύγχυση της κυκλοφορίας. Και όπως ξέρετε και η δρόμη μας δεν είναι και ιδιαίτερα καλή. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να μην συμβεί κάποιο δυστύχημα. Και εχθές πληροφορήθηκα με τα λύπης μου ότι έγινε ένα ατύχημα στην παραλιακή οδό με δύο κοπέλες που οδηγούσαν πατίνια και κάποιον ιδιώτη με το αυτοκίνητό του. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση. Με αφορμή το ασαφές θεσμικό πλαίσιο, ο Γιώργος Μπαμιεδάκης απέστειλε πριν λίγες ημέρες επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι η είσοδός τους θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την ύπαρξη σταθερών κανόνων. Εδώ πάμε να μειώσουμε τα ατυχήματα και όχι να τα αυξήσουμε. Ναι, μεν να βοηθήσουμε όλοι μαζί, αλλά πρέπει και το κράτος να βάλει ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο θα χτιστεί αυτή η καινούργια επιχειρηματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βρούμε μια λύση, γιατί και ο Δήμος κάνει έσοδα από την στάθμευση των πατινιών αυτών. Και δεύτερον, δεν ξέρουμε και ποια εταιρεία, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, όταν με ρωτούν οι δημότες, δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση. Το ποια εταιρεία είναι αυτή, με ποιο τρόπο γίνονται οι ενοικιάσεις. Ανησυχεί το φαινόμενο της μείωσης του μαθητικού δυναμικού στα σχολεία, καθώς έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις με αισθητά μειωμένο τον αριθμό των μαθητών φέτος σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Η οικονομική και κοινωνική κρίση είναι κατά κύριο λόγο οι αιτίες από τις οποίες πηγάζει το φαινόμενο αυτό, το οποίο φαίνεται να έχει προβληματίσει την σχολική κοινότητα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της μείωσης του μαθητικού δυναμικού στα σχολεία της Κρήτης. Σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, τα πρωτάκια φέτος θα είναι λιγότερα κατά 255 σε σχέση με πέρυσι, ενώ λιγότερα κατά 13 θα είναι τα τμήματα σύμφωνα με τον Μανώλη Μπελαδάκη. Πέρυσι είχαμε 3.248 μαθητές στην πρώτη τάξη, που ήταν ήδη μειωμένος ο μαθητικός πληθυσμός. Φέτος λοιπόν έχουμε παραπάνω μείωση και έχουμε εγγραφέντες μαθητές 2.993. Έχουμε 255 παιδιά λιγότερα στο νομό Ηρακλείου μόνο. Από πέρυσι. Δηλαδή έχουμε 13
τμήματα λιγότερα, 13 δασκάλους λιγότερους, 13 τάξεις λιγότερες θα λειτουργήσουν στα σχολεία του νομού Ηρακλείου. Αυτό που είχαμε εκτιμήσει ως εκπαιδευτική τα τελευταία χρόνια είναι ότι θα έχουμε μια συρρήκνωση του μαθητικού δυναμικού που προέκυπτε λόγω του μικρού αριθμού γεννήσεων σε συνδυασμό με τη φυγή πάρα πολλών νέων ανθρώπων όπου έφυγαν στο εξωτερικό και εκεί πλέον ζουν με τις οικογένειές τους. Κατά συνέπεια, αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία 2-3 σχολικά έτη είναι ότι έχουμε λιγότερες εγγραφές στα νηπιαγωγεία και κατ' επέκταση στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων. Τα τελευταία χρόνια η μείωση στο μαθητικό δυναμικό είναι αισθητή με φόντο την οικονομική και κοινωνική κρίση, με το γεγονός αυτό να προβληματίζει τη σχολική κοινότητα. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τα νέα ζευγάρια τα οποία βίωναν το πρόβλημα της κρίσης δεν επέλεξαν να κάνουν παιδιά. Δεν επέλεξαν δηλαδή να προσθέσουν ένα νέο μέρος στην οικογένεια που αυτό θα σημαίνει και περισσότερα έξοδα για την οικογένεια. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι το παραγωγικό κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού ένα μεγάλο μέρος έφυγε στο εξωτερικό. Έχουμε δηλαδή μια μετανάστευση η οποία όμως μετανάστευση προέρχεται από τις νεαρές ηλικίες. Τα παιδιά δηλαδή αυτά αναζητούν εργασία. Άρα και φεύγουν, αλλά και ένας δεύτερος λόγος είναι ότι δεν επιλέγουν να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια. Μείωση στο μαθητικό δυναμικό καταγράφεται και σε παιδιά αλλοδαπών, καθώς αρκετές οικογένειες επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Οπότε ένα ποσοστό αλλοδαπών μαθητών που φοιτούσαν στο ελληνικό σχολείο, που ήταν οικονομική μετανάστευση στις γονείς τους, με τις συνέπειες της κρίσης που βίωναν και αυτοί, αναγκάστηκαν και επέστρεψαν στις χώρες προέλευσής τους. Άρα έχουμε ένα αριθμό παιδιών να φεύγει από το ελληνικό σχολείο. Το χαμόγελο του παιδιού υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά με μια μεγάλη συλλογή από σχολικά είδη. Αποκτώντας τα είδη του οργανισμού, μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθεια που καταβάλει το χαμόγελο του παιδιού για να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί, σε κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη. Και φέτος το χαμόγελο του παιδιού θα στηρίξει τα παιδιά οικογενειών που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες σε σχολικά είδη. Ήδη η προσφορά του κόσμου είναι συγκινητική σε σχολικές τσάντες και διάφορα σχολικά είδη, με τη σημαντική αυτή προσπάθεια να βρίσκεται σε εξέλιξη. Το χαμόγελο του παιδιού και φέτος, λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, διοργανώνει την εκστρατεία μέσω των κέντρων στήριξης που λειτουργούν πανελλαδικά σε όλες τις πόλεις, για συγκέντρωση σχολικών ειδών, τα οποία θα διατεθούν στα παιδιά των οικογενειών που στηρίζουμε μηνιαία. Σε επίπεδο Κρήτης, το χαμόγελο του παιδιού στηρίζει 300 οικογένειες και 500 παιδιά, ενώ τα σχολικά είδη θα διανεμηθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο αν σκεφτούμε το ότι είναι αρχές του μήνα. Τόσο ιδιώτες όσο και απλοί πολίτες έχουν ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ. Οπότε, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, τα αποτελέσματα είναι πολύ αναπτυστικά. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή σχολικές τσάντες, τετράδια, σπιράλ πολλών θεμάτων ή αυτά που χρησιμοποιούν σε μικρότερες τάξεις, τα 50 φύλλα, τα χρωματιστά, μολύβια, στυλό, γόμες, τα πάντα, όλα βασικά που χρειάζεται ένα παιδί για να πάει στο σχολείο με αξιοπρέπεια. Την περσινή χρονιά το χαμόγελο του παιδιού κάλυψε τις ανάγκες 3.798 μαθητών σε επίπεδο χώρας. Τις επόμενες ημέρες θα διεξαχθούν διάφορες δράσεις στο Ηράκλειο, από σχολικό παζάρι μέχρι συναυλία με κριτική μουσική στις 11 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης με σύνθημα «Μαζί για ένα χαμόγελο». Όλοι μαζί να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, κυρίως έτσι με αφορμή της έναρξης της ανέγερσης του σπιτιού στο Ηράκλειο, η οποία βαδίζει πάρα πολύ καλά, και εξετάσεις, πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, παιδιών στην Πλατεία Ελευθερίας από τον Ιπποκράτη, το Πολυιατρείο Ιπποκράτης του Οργανισμού του Χαμόγελου του Παιδιού, δωρεάν πάντα, θα είμαστε στην Πλατεία 13 και 14. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα νέα διορία 2 μηνών δίνει η Τεχεράνη στους Ευρωπαίους ηγέτες προκειμένου να διασώσουν τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ενώ στην Ιταλία μια νέα κυβέρνηση γεννήθηκε εχθές με την πλειοψηφία των μελών του κινήματος 5 αστέρων που ενέκριναν με ποσοστό 79,3% τη συγκυβέρνηση με το Δημοκρατικό Κόμμα υπό την πρωθυπουργία του Τζουζέπε Κόντε.
Ο πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ροχανί, τόνισε ότι αν η Ευρώπη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της σε σχέση με τη Συμφωνία για τα Πυρηνικά, τότε η Τεχεράνη θα αναγκαστεί να αποχωρήσει πλήρως από τη Συμφωνία. Σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο, ο Ιρανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι η χώρα του θα κάνει ένα τρίτο βήμα υποχώρησης από τις δεσμεύσεις της, αν μέχρι την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για να κρατήσει τη Συμφωνία ζωντανή. Αν οι Ευρωπαίοι μπορούν να αγοράσουν το πετρέλαιό μας με μετρητά ή με δόσεις, δηλαδή δίνοντας προκαταβολές ώστε τα χρήματα να είναι προσβάσιμα σε εμάς, τότε αυτό θα διευκολύνει την κατάσταση ώστε να συνεχίσουμε την πορεία μας και να αποφύγουμε να μειώσουμε τις δεσμεύσεις μας, εκτός και αν η κατάσταση παραμείνει ίδια, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ηγείται των ευρωπαϊκών προσπαθειών να διατηρηθεί ζωντανή η συμφωνία μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από αυτή. Στη σύνοδο των G7 δήλωσε ότι επιχειρεί να καταφέρει να φέρει στο ίδιο τραπέζι συνομιλιών τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Χασάν Ροχανί. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απορρίπτει την ιδέα, η Τεχεράνη στέλνει ανάμεικτα μηνύματα. Μετά από κάποια ενθαρρυντικά σχόλια, ο Χασάν Ροχανί επιμένει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να άρουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο πριν τις όποιες απευθείας συνομιλίες. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τα χρήματα από το πετρέλαιο για να χρηματοδοτήσει τα αντιαμερικανικά και αντιϊσραηλινά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Μια νέα κυβέρνηση γεννήθηκε στην Ιταλία και μάλιστα με τις ευλογίες του κινήματος των 5 αστέρων που ενέκρινε με ποσοστό 79,3% τη συγκυβέρνηση με το Δημοκρατικό Κόμμα υπό την πρωθυπουργία του Τζουζέπε Κόντε. Ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα, ο επικεφαλής των 5 αστέρων, Λουίτζι Ντι Μάιο, έκανε λόγο για υπεύθυνη στάση σε αντιδιαστολή με την ανευθυνότητα του προηγούμενου κυβερνητικού εταίρου του. Είμαι πολύ υπερήφανος για τη σημερινή ψηφοφορία. Είμαι πολύ υπερήφανος για την κυβέρνηση που θα σχηματιστεί καθώς βασίζεται σε πολλές ιδέες που είχαμε και κάποιος αποφάσισε να μην μας αφήσει να τις εφαρμόσουμε, αλλά δεν τα κατάφερε. Αυτός ο κάποιος δεν είναι άλλος από τον Ματέο Σαλβίνι, που ουσιαστικά οδήγησε στην διάλυση του προηγούμενου κυβερνητικού συνασπισμού. Αυτή τη στιγμή ο Ρέντζι, ο Ντι Μάιο και ο Μπόσι θα είναι στα τηλέφωνα να αποφασίσουν πώς θα μοιράσουν τις κυβερνητικές θέσεις. Είμαι περήφανος που η Λέγκα είναι έξω από αυτόν τον αειδιαστικό μηχανισμό, δήλωσε ο Σαλβίνι. Η ψήφο σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε μπορεί πλέον να ολοκληρώσει τον σχηματισμό κυβέρνησης και να παρουσιάσει στον πρόεδρο της χώρας Σέρτζιο Ματαρέλα τη λίστα του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην άλλη όψη της διεθνούς επικαιρότητας, ένα συνδυασμό όπερας και λουτρών αποφάσισε να προσφέρει η γραφική πρωτεύουσα της Τσεχίας, η Πράγα. Ενώ την ίδια ώρα στην Ιταλία, μια νέα γενιά ρομπότ φαίνεται να διευκολύνει την εργασία των γεωπόνων και των αγροτών, κάνοντας τη Γεωργία πιο αποδοτική και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Λουτρά μεταμουσικής και μάλιστα όπερας. Αυτό το συνδυασμό αποφάσισε να προσφέρει η γραφική πρωτεύουσα της Τσεχίας, η Πράγα. Οι επισκέπτες, όσο μουλιάζουν στα ατμόλουτρα, παραδίδονται στις φωνές των βαρύτωνων Άνταμ Πλατσέτκα και Τόμας Τζίντρα, που ερμηνεύουν άριες από τον Ντον Τζοβάνι του Μότσαρτ. 30 γούρνες γεμάτες νερό περίμεναν τους θεατές. Μόνο 9 φάνηκαν τολμηροί και τις χρησιμοποίησαν, απολαμβάνοντας και ένα ποτήρι αφρόδου σίνου. Όλα αυτά συμβαίνουν στην ταράτσα του κτηρίου Λουκέρνα, του δημοφιλούς κινηματοθεάτρου της Πράγας, όπου φιλοξενούνται καλλιτεχνικά γεγονότα. Η Ιταλία παράγει περισσότερους από 100.000 τόνους φουντούκια κάθε χρόνο. Είναι μια σκληρή δουλειά. Μπορεί η νέα γενιά ρομπότ να διευκολύνει την εργασία των γεωπόνων και των αγροτών, κάνοντας τη γεωργία πιο αποδοτική και πιο φιλική προς το περιβάλλον? Μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπως αυτό το χωράφι με τις φουντουκές, έχουν θέματα με το νερό, τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, αλλά και με άλλα ζητήματα, όπως ίσως τη διαχείριση όλων των φυτών στην καλλιέργεια. Για να λύσουν αυτά τα προβλήματα, οι ερευνητές εργάζονται ώστε η διαδικασία διαχείρισης και περιποίησης των φυτών να γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια. Το να βρίσκουν οι άνθρωποι τις ειδικές ανάγκες που έχει το κάθε φυτό θα απαιτούσε πολύ χρόνο και προσπάθεια. Σε αυτό το τομέα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα ρομπότ. Αυτό το πρωτότυπο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Project Pantheon για να κινείται στην έκταση με τις φουντουκές και να κάνει μετρήσεις στα δέντρα.
τα ρομπότ στέλνουν τα δεδομένα τους σε ένα κεντρικό σύστημα υπολογιστών στη Ρώμη που έχει δημιουργηθεί επίσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Πάνθεον. Είναι εύκολο στη χρήση του και αυτό επιτρέπει στους γεωπόνους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις ανάλογα με τα μετεωρολογικά δεδομένα και τις λεπτομέρειες πληροφορίες για την κατάσταση των δέντρων. Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν τεχνολογίες αναγνώρισης της κίνησης και αλγόριθμους αυτόνομης οδήγησης για να κάνουν τα ρομπότ όσο πιο ακριβή γίνεται. Ένας από τους στόχους για αυτά είναι να χρησιμοποιήσουν μια ειδική σήμανση ώστε να ξεχωρίζουν τα δέντρα που χρειάζονται κλάδεμα. Στα τοπικά αθλητικά νέα, με νίκη ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Εργοτέλη στην Αίγυπτο με τους κυτρινόμαυρους να επιστρέφουν στο Ηράκλειο. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Football League με την Σέντρα να είναι στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ επίσημος είναι πλέον ο κριτικός όμιλος στην Τρίτη Εθνική με την πρεμιέρα να έχει οριστεί στις 22 Σεπτεμβρίου. Ο κύκλος των φιλικών και της προετοιμασίας του Εργοτέλη στην Αίγυπτο ολοκληρώθηκε νικηφόρα επικρατώντας με ένα 0 της Εμάντελ Χουέζ. Αυτό ήταν το τρίτο και τελευταίο φιλικό μετά από αυτά με Γουάτι, Ντέγκλα και Σουέζ και η αποστολή επιστρέφει στο Ηράκλειο που περιμένει ο νέος προπονητής Γιάννης Ταοσιάνης, ανοίγοντας έτσι μια νέα σελίδα λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις στη Super League 2. Αναφορικά με το τεστ με τη Εμάντελ Χουέζ, οι κυτρινόμαυροι ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, είχαν τον έλεγχο αλλά και τις ευκαιρίες για ένα σκορ πολύ μεγαλύτερο. Το γκολ που έκρινε τη φιλική αναμέτρηση σημειώθηκε στο 63 μετά από σέντρα του Σταθόπουλου και πλασέ του Κουατέγκ από κοντά. Στις 29 Σεπτεμβρίου θα έχουμε σέντρα στην ανανεωμένη Football League για τη σεζόν 2019-2020, όπου θα συμμετέχουν 14 ομάδες, με το πρωτάθλημα να ολοκληρώνεται στις 29 Μαρτίου. Την Τετάρτη, στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής, παρουσία και του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, πραγματοποιήθηκε σχετική κλήρωση και έγινε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα. Την άνοδο στη Super League 2 θα πάρουν οι ομάδες που θα καταλάβουν τις δύο πρώτες θέσεις, ενώ 4 ομάδες θα υποβιβαστούν στην Τρίτη Εθνική. Ο Όφι Εράπετρα στην πρεμιέρα θα ταξιδέψει στην Ρόδο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιάλισσο. Στην οριστική συγκρότηση των ομίλων της Τρίτης Εθνικής προχώρησε η Επιτροπή Διοργανώσεων της ΕΠΟ. Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν 107 ομάδες, εκ των οποίων οι 9 της Κρήτης συγκροτούν τον 8ο όμιλο. Από τον κριτικό όμιλο θα υποβιβαστεί μία ομάδα. Όσον αφορά την κλήρωση όλων των ομίλων, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΠΟ την άλλη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, ενώ το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 22 Σεπτεμβρίου. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η συμπληρωματική προκήρυξη, που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει και τον τρόπο διοργάνωσης του κριτικού ομίλου. Στον κριτικό όμιλο συμμετέχουν ο Πόρος, ο Πόα, ο Γιούχτας, η Ρόδοτος, ΑΟΑΝ, Ρυθυμνιακός, Επισκοπή, Πανακροτηριακός και Σύνκα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.